έχω καραγιόν. Τότια είναι τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάω. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο PAOK Tonight τη σεζόν. Είμαι η Ανθή και είμαστε εδώ έξω από το γήπεδο της Τούμπας. Λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση του PAOK με την Μπάνια Λούκα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Μεταγραφές, προετοιμασία, νέοι στόχοι, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πάμε! Δεν θα φύγεις μακριά μου, εντάξει. Ωραία, ξεκινάμε. Το όνομά σου. Μιχάλης. Μιχάλη, από πού έρχεσαι? Από Βόλο. Μόνο για το μάτς ήρθες? Μόνο για το μάτς. Και έχεις εισιτήριο διαρκές κανονικό? Κανονικό. Δυσκολεύτηκες με τη διαδικασία αυτά γιατί ακούστηκαν κάποια παράπονα? Όχι, μια χαρά όλα. Ηλεκτρονικά και μπαίνουμε στο γήπεδο κανονικά. Σε ποια θύρα είσαι? Τώρα είμαι στην 6. Τώρα είσαι στην 6. Πάρα πολύ ωραία. Στην 6 θέλεις να είσαι? Ναι, στο μέλλον ίσως βγάλω κάποια διαρκεία στην 4 ή στη 2. Πάρα πολύ ωραία. Ένα σχόλιο για τη φετινή μεταγραφική, με τις μεταγραφικές προσθήκες και όλα αυτά. Εντάξει, καλό είναι ότι κρατήσαμε παίχτες από πέρυσι. Θα μπορούσαμε και καλύτερα, αλλά ακόμα έχουμε χρόνο για μεταγραφές. Σίγουρα χρειαζόμαστε προσθήκες. Σε ποιες θέσεις? Σίγουρα center for και ένα center back θα ήταν καλό. Βέβαια για center for κάτι έχει ακουστεί. Έχει ακουστεί, ακόμα δεν έχουμε δει επίσημη ανακοίνωση. Περιμένουμε. Ξέρεις για ποιους έχουν ακουστεί? Για τον Τζάλοφ σίγουρα και για τον Τιτού Νταλή. Θεωρείς ότι είναι καλές προσθήκες αυτές οι δύο? Είναι από τις καλύτερες κινήσεις μεταγραφικά που θα μπορούσαμε να κάνουμε, πιστεύω. Ποιος πιστεύεις θα κάνει την έκπληξη φέτος στο ρόστερ? Φέτος, από τους υπάρχον παίχτες, θα έδινα πολύ τον Κωνσταντέλια και τον Τάισον. Καλά, Κωνσταντέλιας κι άλλο. Και ο Τάισον. Δεν κάναν πέρυσι τον μπαμ. Έχουν ακόμα κι άλλο. Θα δούμε. Λοιπόν, σήμερα με την Μπάνια Λούκα. Εύκολο ή δύσκολο μάτς? Πιστεύω θα περάσουμε από σήμερα άνετα. Άνετα. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν να πάμε στο δεύτερο. Από σήμερα 5-0. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλό σκορ. Ένα 3-1, 4-1. Ενώ μετά, που μάλλον θα είναι με τη Μάλμε. Μετά, άμα προετοιμαστούμε σωστά, και πάλι πιστεύω ότι περνάμε. Τέλειο, ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Είμαστε εδώ με τον φίλο μου τον Δημήτρη. Δεν ρωτάω το όνομά του γιατί το ξέρω. Θα το στείναμε, αλλά όχι. Λοιπόν, Δημήτρη, από πού έρχεσαι? Έρχομαι από τον Τύρναβο. Αυθημερών. Ήρθαμε για την Παοκάρα. Βράδυ γυρνάμε. Τα λέει και μόνο, δεν χρειάζεται να ρωτάω εγώ. Με κανονικό εισιτήριο διαρκείας? Εννοείται διαρκείας. Σε ποια θύρα έχεις διαρκείας? Φέτος στην 7. Ήθελες σε κάποια άλλη και δεν πρόλαβες, τι έγινε? Ιδανικά στην 4, αλλά είχαν εξαντληθεί από πολύ νωρίς. Δημήτρη, θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο για τις μεταγραφές φέτος, μέχρι τώρα τουλάχιστον, γιατί ακούγονται και άλλα ονόματα, τα οποία όμως δεν έχουν έρθει ακόμη. Συν τις φήμες, εντάξει. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος και πολύ αισιόδοξος. Περιμένω να έρθουν μεταγραφές, 3+1, όπως είπε και ο Ρασβάν. Θεωρώ δεδομένη και τον Τισουντάλη και τον Τζάλοφ. Αναμένουμε και τον Νίκο να μας δώσει το OK. Πιστεύεις ότι είναι καλές προσθήκες, αλλά θα βοηθήσουν αυτές οι δύο μεταγραφές, ο Τζάλοφ και ο Τισουντάλη, την ομάδα? 100%. Τον Τζάλοφ τον είχα δει, μου είχε αρέσει. Τον δεύτερο δεν τον γνώριζα, λίγο που τον είχα δει στο μάτς με τον Μπάοκ, που είχαμε παίξει με τη Γάνδη. Κατά τα άλλα είμαι πολύ αισιόδοξο. Σε ποιες άλλες θέσεις θέλουμε προσθήκες? Center back. Και πιθανότατα αριστερό back αν μπούμε στο Champions League και αν φύγει ο Ράφα. Θα μπούμε στο Champions League, πώς το βλέπεις? Δηλαδή σήμερα τι θα κάνουμε? Σήμερα εύκολη νίκη. Εντάξει. Νομίζω διαδικαστικό το match. Με τι σκορ? 3-0. Χαμηλά την μπάλα. 3-0, χαμηλά. 3-0, αλλά χαμηλά την μπάλα. Χάσαμε με την Παοκάρα. Αν έχουμε και καλές κληρώσεις μετά τη Μάλμε, δηλαδή η οποία Μάλμε είναι και δύσκολη κλήρωση. Α, το είπες μετά τη Μάλμε, νόμιζα ότι την έχουμε δηλαδή τη Μάλμε. Θεωρώ είμαστε φαβοροί. Είμαστε φαβοροί, αν και φαίνεται δυνατή ομάδα και έτοιμη λόγω Σουηδίας. Δεν μου λες, ποιος παίκτης θα κάνει φέτος τον μπαμ στο πρωτάθλημα, ποιος θα κάνει τη διαφορά και θα ξεχωρίσει? Από αυτούς που έχουμε ή από τους... Πες μου και από αυτούς που έχουμε και από αυτούς που πιστεύεις ότι θα έρθουν. Θεωρώ φέτος, θέλω να πιστεύω ότι ο Ότο θα ανέβει, γιατί μου φαινόταν πέρυσι ήταν λίγο έξω από τα νερά του και έχει κάνει κάποια λαθάκια. Και από αυτούς που θα έρθουν περιμένω τον Τζάλοφ, γιατί δεν είχαμε κλασικό center for, οπότε φέτος λογικό να περιμένουμε κάτι από έναν επιθετικό. Και κάνετε, πες μας και μια ευχή έτσι για που ξεκινάει η σεζόν για την ομάδα. Μακάρι double, δεν θα πω treble γιατί περιμένω να πάμε Champions League. Με τριόφρον. Με τριόφρον. Και μια τίμια πορεία στο Champions League. Να δείξουμε ένα καλό χαρακτήρα για σαν ντεμπούτο στη διοργάνωση. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Θέλουν χορηγία το φορόλο να βάλουν, αλλιώ δεν το βγάζουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου? Παναγιώτης. Παναγιώτη, από πού έρχεσαι? Χαλκιδική. Μόνο για το ματς? Μόνο για το ματς. Σε ποια θύρα είσαι? Διαρκεία στην 4. Με ανανέωση ή όχι? Ανανέωση.
Είσαι από τους τυχερούς και εσύ που βρήκες πολύ εύκολο εισιτήριο, γιατί έγινε ένας χαμός. Άρα δεν δυσκολεύτηκες με τη διαδικασία καθόλου, γιατί υπήρχαν πολλά παράπονα. Όχι, κατευθείαν. Πολύ γρήγορα τη διαδικασία. Το κάναμε χωρίς δεύτερη σκέψη, ανανεώσαμε. Τρίτη σερή χρονιά διαρκείας και προχωράμε. Τέλεια. Ένα σχόλιο θέλω για τις μεταγραφές. Και αυτές που έγιναν και αυτές που ενδέχεται να γίνουν. Μεγάλη ικανοποίηση για τον Καμαρά, μεγάλη επένδυση. Περιμένω να πιάσει. Και για τις υπόλοιπες υπομονή, θα έρθουν. Έχεις ακούσει για τα ονόματα που ενδέχεται να έρθουν? Τσάλοφ και τη Σουντάλη. Ναι. Η γνώμη σου? Πολύ καλές προσθήκες, αν γίνουν και οι δύο. Γιατί ο Τσάλοφ είναι καλό σεντερφόρ. Εντάξει, είναι ερωτηματικό αν θα παίξει, αν θα μπορέσει να προσαρμοστεί. Και ο Τσουντάλη, όσοι θυμόμαστε το παιχνίδι με τη Γάνδη πριν δύο χρόνια, ήταν πολύ καλό παίχτη. Σε ποιες άλλες θέσεις θέλουμε ενίσχυση? Σίγουρα στο χαφ, γιατί ο Καμαρά δεν νομίζω ότι είναι αντικαταστάτη του ΜΕΙΤΕ. Σίγουρα θέλουμε έναν παίχτη ο οποίος να καθιερωθεί και να είναι δίπλα στον Καμαρά μέσα στη χρονιά. Καλός χρυσός ο Σβάμπ κουβάλησε πέρυσι από ένα σημείο και μετά, αλλά θέλει έναν άλλο παίχτη και σίγουρα στόπερ, δεξί στόπερ. Αν δεν προκύψει φυσικά κάποια αλλαγή, αν δεν βγει Κουγεράκης, Κωνσταντέλιας. Τέλεια, αυτά για το πρωτάθλημα. Champions League τώρα. Σήμερα Μπάνια Λούκα, εύκολο ή δύσκολο? Πάω και σε συνηθίζουμε να τα κάνουμε αντάρα στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αλλά θεωρώ ότι 2-0, 3-0, 3-1 εκεί κάπου θα από σήμερα θα την πάρουμε την πρόκληση. Πολύ αισιόδοξο σκορ αυτό που λες, έτσι. Θέλω να πιστεύω, η διαφορά είναι μεγάλη κακά τα ψέματα. Μένει να το δείξει η ομάδα και στο γήπεδο. Μετά, επόμενη ομάδα που μάλλον θα παίξουμε αν περάσουμε είναι η Μάλμε. Πιστεύεις ότι ήταν εύκολη κλήρωση ή όχι? Από αυτές που μας είχαμε με Σλόβαν και Γιαγκελόνια, νομίζω είναι η καλύτερη. Πρέπει να την προσέξουμε επιθετικά γιατί είναι καλή ομάδα. Πίσω έχει και αυτή τα κενά της. Θα το δούμε. Πιστεύω όμως την ομάδα ότι αν ενισχυθεί κιόλας, το όχι. Εν τέλει θα καταφέρουμε φέτος να μπούμε στους ομίλους του Champions League, τι πιστεύεις? Είναι μεγάλη ευκαιρία και πιστεύω θα το κάνουμε. Και είναι το μόνο που μένει στο μεγάλο αυτό προπονητή που έχουμε για να ολοκληρωθεί. Είναι ήδη κορυφαίος προπονητής του ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι αν το κάνει και αυτό φέτος, δεν θα μπορεί να τον αμφισβητήσει κανένας. Και μια ευχή για την ομάδα μας που ξεκινάει η σεζόν τώρα έτσι ωραία σήμερα. Καλή αρχή, υγεία χωρίς τραυματισμούς και όλα φέτος στον ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Γεια σου. Το όνομά σου? Έχω ξεκινήσει από τα πολύ σωστά από ό,τι βλέπεις, τα ξέρεις αυτά. Τα βασικά, αυτά θα πούμε, όχι πολλά. Όχι πολλά, ωραία, γιατί φοβάται εδώ πέρα. Είμαι λίγο. Να κάνουμε ένα σχόλιο για τις μεταγραφές φέτος. Ωραία, ποιες μεταγραφές? Καμαρά. Καμαρά. Αυτή μέχρι στιγμής. Καλή, πολύ καλή. Μόνο αυτή κάναμε δηλαδή φέτος. Επίσημα δεν έχω δει. Εντάξει τώρα τσιφτσί και. Αυτά δεν θέλω. Όχι μεταγραφές, αυτά, ε. Δεν θα παίξουν αυτή πολύ για τώρα. Πρέπει να είναι ξένος δηλαδή. Μόνο ξένοι. Δεν ξέρω, καλά θα πάει. Θα έρθει τώρα και. Από τη Γάνδη. Γενικά πιστεύω. Ποιο έρχεται από τη Γάνδη? Δεν θυμάμαι ονόματα τώρα. Για τη βοήθεια του κοινού. Τη Σουντάλη. Α, ωραία. Είδες, θα θυμάμαι. Καλή προσθήκη. Πολύ καλό. Τώρα Τσαλόφ δεν ξέρω. Ακόμα γίνονται κάτι. Θα φανεί. Αυτό θα το κόψουμε. Βάλε μπιπ. Λοιπόν, πάρα πολύ. Να πάμε λίγο σε κάτι πιο εύκολο για το πρωτάθλημα φέτος. Τι πιστεύεις πως θα πάει η ομάδα? Πέρυσι τελειώσαμε έτσι πολύ δυναμικά. Πήραμε πρωτάθλημα. Ξέρω, κόντρα σε όλα. Φέτος, θα περιμένω ότι είναι το μικρόφωνο όμως. Οκ, Champions League φέτος περιμένουμε. Θα δούμε. Εγώ πιστεύω κυρίως τώρα θα παιχτεί εκεί. Πρωτάθλημα πιο χαλαρά. Α, πιστεύεις θα το βάλουμε στην άκρη δηλαδή? Όχι, όχι. Απλά προέχει το Champions League αυτό. Θα καταφέρουμε φέτος να πούμε Champions League. Ναι, ρε, ευκαιρία είναι. Ευκαιρία είναι, αλλά έχουμε αρκετά μάτς μπροστά μας. Εντάξει, και μάλλον που θα είναι η επόμενη αν περάσουμε σήμερα, νομίζω είναι. Βατή κλήρωση. Βατή. Καλή ομάδα, επιθετικά είναι πολύ καλή. Αλλά οκ, okay, αυτό. Ωραία, δώσε μας και μια ευχή για φέτος, για να μην σε δυσκολέψω άλλο. Ευχή για Back to Day. Και για Back to Day, γιατί για το κανάλι μας μια ευχή. Πάμε για Back to Back πρωτάθλημα αρχικά, Champions League. Και Back to Day, δεν ξέρω, είστε 100K followers. Δεν είμαστε 100K. Κάντε τώρα subscribe. Τώρα. Αυτό και περιμένω καφέ με τον Νίκο επιτέλους. Νίκο, ακούς. Είναι ο Νίκος, δηλαδή, άντε, σε ψάχνουμε. Ευχαριστούμε. Το όνομά σου? Βασίλης. Βασίλη, πού έρχεσαι? Από το Τριάδι. Μαγευτικό Τριάδι. Διαρκείας ή απλό εισιτήριο? Διαρκείας. Σε ποια θύρα? 4-4. Ανανέωση? Όχι. Όχι! Ναι. Α, ήσουν από τους πολύ τυχερούς που βρήκες φέτος, γιατί οι 4 γενικά σε 2 ώρες μετά έγινε sold out που άνοιξα. Ναι, εντάξει, ήμουν τυχερός, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, ένα σχόλιο για τις μεταγραφές θέλω να μου κάνεις για φέτος. Για ποιες? Για τις μεταγραφές. Για ποια μεταγραφή? Για αυτές που πήραμε. Πήραμε κάποιον παίκτη εκτός στο Ματί. Τον Τζιφτσί δεν τον πήραμε, ας πούμε το Θημιάνι. Εντάξει, τώρα αυτές είναι εσωτερικές μεταγραφές, θα τις ονομάσω έτσι, εντάξει. Εσωτερικές θα ήταν αν ήταν κάποιος που τον είχαμε και πέρσι. Ωραία, με το που έρθουν οι μεταγραφές. Με το μη σου μαθαίνω τα σώστα. Με το που έρθει ο Τσουνταλή, με το που έρθει ο Τσάλοφ, με το που έρθουν όλοι αυτοί που λένε ότι θα έρθουν. Με το που έρθουν, ξανασυζητάμε.
Ωραία, κάναμε ένα σχόλιο για αυτούς που ενδέχεται να έρθουν. Ωραία. Και οι, τρεις είναι, και οι δύο μάλλον είναι πολύ καλοί παίκτες. Ο Μέιτ έπρεπε να έχει ανανεώσει από τον Ιούνιο. Εντάξει, τώρα για 200 χιλιάρικα που είναι το πρόβλημα, έπρεπε να έχει τελειώσει. Σωστά, έχουμε και το Μέιτ, ε. Ναι, σωστά. Θέλουμε και ένα στο κέντρο. Με τέσσερις στο κέντρο δεν βγάζουμε πουθενά μέχρι το Λεβαδιακό ακόμα. Εντάξει, το Σουντάλ είναι μεγάλη παικτάρα. Όταν είχαμε παίξει μαζί του, ήταν μας είχε κάνει παπάδες. Μαζί με τον επιθετικό του ήταν οι δύο καλύτεροι παίκτες. Είναι πολύ καλός. Το περιμένουμε. Το Τσάλοφ δεν το ξέρουμε. Παίζει ένα απομονωμένο πρωτάθλημα στη Ρωσία. Περιμένουμε. Εντάξει, τα δείγματα είναι πολύ καλά. Μακάρι να έρθει και να παίξει. Ποιος πιστεύεις θα κάνει την έκπληξη φέτος στο πρωτάθλημα? Δεσπότοφ. Τον περιμένουμε. Ναι, ναι, ναι. Πέρυσι έδειξε κάποια δείγματα. Φέτος θα πάρει τη θέση του βασικού, πιστεύω. Αυτά. Σήμερα Μπάνια Λούκα, εύκολο παιχνίδι, δύσκολο. Αυτό. Το παϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα είναι. Θα πάμε γκολ πιστεύω στην αρχή. Θα ισοφαρίσουμε και θα κερδίσουμε. Ζόρικα, εύκολα. Εντάξει, πολλές προκρίσεις τελευταία έτσι. Τι θα κάνουμε. Η Μάλμε καλή κλήρωση. Όχι, καθόλου καλή κλήρωση. Από ό,τι έχω διαβάσει, είναι σε πολύ καλό ρυθμό. Πρώτη, 18 αγωνιστικές έχει παίξει νομίζω. Είναι σε πολύ καλό ρυθμό. Εντάξει. Δεν τη φοβόμαστε, πάω και σε. Okay. Εν τέλει θα καταφέρουμε φέτος να μπούμε στο ομίλους Champions League επιτέλους. Αχ, game by game. Game by game. Αυτό. Ναι. Τίποτα άλλο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτό ήταν και το σημερινό. Όχι, λάθος. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν το πρώτο ΠΑΟΚ. Όχι, γιατί κάνω το μαλλιά μου. Γιατί είναι αφωμένη, Βαλάντη. Αυτό ήταν το πρώτο ΠΑΟΚ του Night τη σεζόν. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην ομάδα σήμερα. Επίσης, αν δεν έχετε κάνει subscribe στο κανάλι, να κάνετε και άντε να δούμε. Thank you.